Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, και απόψε θα προσπαθήσουμε με απλά σταράτα αληθινά λόγια να σας πούμε κατά την κρίση μας, αλλά και κατά την διαφορετική κρίση και αξιολόγηση των κυριών και των κυρίων που φιλοξενούμε, τι κρύβεται πίσω από τα γεγονότα. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τηλεφορούν και λένε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, θα υπάρξει συμφωνία, θα χτυπήσουμε στα βράχια, θα πέσουμε στον γκρεμό, θα προσκρούσουμε σε τσιμεντένιο τοίχο και θα έχουμε πλαστική σύγκρουση, δηλαδή θα πάθουμε εμείς τη ζημιά. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε απαντήσεις. Το ημερολόγιο δείχνει 5η, 18 Ιουνίου. Σήμερα, καλός ή κακός, αλλά αυτό σημαίνει ιστορική μνήμη, συμπληρώνονται 200 χρόνια από το 1815, από τη μάχη του Βατερλό. Κρατήστε το κι αυτό. Εμείς δεν ελπίζουμε και δεν ευχόμαστε ένα Βατερλό της χώρας μας στη διαπραγμάτευση, η οποία όμως, το δελτίο καιρού δίνει, ότι βρίσκεται σε τέλμα. Η διαπραγμάτευση είναι σε τέλμα, αυτή τη στιγμή δεν διεξάγεται, τουλάχιστον σε ορατά πεδία, κατά τη γνώμη μου ούτε σε αόρατα. Οι δύο πλευρές γεμίζουν με μπαρούτι τα όπλα τους, ο χρόνος περνάει. Στις Βρυξέλλες είπαν, γιατί τελείωσε πριν από λίγο το Eurogroup, ότι οι Έλληνες ήρθαν ακόμη μια φορά με τις τσέπες στα χέρια, δηλαδή είναι αυτό που λέμε εμείς, με άδεια χέρια. Ντάισελμπλουμ και Μοσκοβισσή. Στα πλαίσια της ενημερωτικής συνέντευξης μετά το τέλος του Eurogroup, είπαν ότι την μπάλα την έχει στα πόδια της η ελληνική κυβέρνηση τώρα και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ είπε ότι αυτή τη στιγμή συμφωνία δεν είναι ορατή, ο καιρός περνάει, οι μέρες είναι ελάχιστες, θα πρέπει να υπάρξουν διάφορες διαδικασίες και πραγματικά τα περιθώρια είναι κατά κυριολεξία ελάχιστα. Ταυτόχρονα, για να έχουμε γνώση και επίγνωση, ποια είναι πια τα όρια του παιχνιδιού, τα περιθώρια που έχουμε, περιθώρια που στενεύουν. Η κυρία Λαγκάρτ, για να μην έχουμε αμφιβολίες περί του αντιθέτου, ξεκαθάρισε ότι αν δεν πληρώσουμε περίπου 1,8 δις που οφείλουμε στο Δέλτα Νιτάφ ως τα τέλη Ιουνίου, τότε η χώρα θα κηρυχθεί σε χρεοκοπία. Ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε ότι θα κλείσει τις τρόφιγγες της ρευστότητος, τον περιβόητο ELA, για τις ελληνικές τράπεζες, αν το πρόγραμμα τελειώσει και η χώρα δεν έχει προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Πετρούπολη και αύριο θα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ ένας από τους υπουργούς κλειδιά στη διαπραγμάτευση, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, είπε σήμερα, και αυτή η δήλωσή του προκάλεσε πολύ θόρυβο, ότι αν δεν πετύχουμε τη συμφωνία που θέλουμε, θα προσφύγουμε στο λαό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς πήγε στον Προκόπη Παυλόπουλο, τον κορυφαίο πολιτιακό παράγοντα, και του είπε ότι η παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εθνική κόκκινη γραμμή για τη νέα δημοκρατία. Πολίτες που έχουν ομόρροπα, πιστεύω, με αυτά που εξέφρασε ο κύριος Σαμαράς, αλλά όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, από έναν ευρύτερο πολιτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό χώρο, αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα και είναι πολλές χιλιάδες, όπως πολλές χιλιάδες ήταν και χθες. Χθες μαζεύτηκαν για να στηρίξουν την κυβέρνηση. Σήμερα οι συμπολίτες μας μαζεύτηκαν στο Σύνταγμα για να διατρανώσουν ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη. Εμείς θα προσπαθήσουμε και σήμερα να ξεκλειδώσουμε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα γεγονότα. Σε μια εποχή, κυρίες και κύριοι, που βομβαρδιζόμαστε με γεγονότα και ειδήσεις. Όπως συνηθίζω να λέω, είναι η εποχή που παράγουμε περισσότερες ειδήσεις από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Ελάτε λοιπόν να επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε από διαφορετικές σκοπιές την αλήθεια πίσω από τα σημερινά γεγονότα. Καλωσορίζω την κυρία Δέσποινα Σπανού, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Προέρχεται από τον συνδικαλιστικό χώρο. Υπήρξε για πολλά χρόνια κορυφαία συνδικαλίστρια στο δημόσιο τομέα. Καλώς μας ήλθατε. Να είστε καλά. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα, πρώην υπουργό, βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Αχιλλέα Μιλωνόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Τράπεζο Υπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας. Καλώς ήλθατε. Και την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, στέλεχος του Ανταρσία. Της Ανταρσία. Καλησπέρα. Η κυρία, της Ανταρσία, διορθώνω. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουτσούμπα είναι αρχαιολόγος
και υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, εγώ πάω σε εσάς, κυρία Σπανού, και επειδή σας έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε. Θεωρώ ότι το στίγμα που έχετε δώσει μέχρι τώρα σας κατατάσσει στην αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μιλήσω με την βιογραφία κτλ. Το λέω με την έννοια. Αν το βάλουμε με τις απόψεις. Ότι έχω μπροστά μου, έχω μπροστά μου μία συνέντευξη που δώσατε το Μάρτιο του 2015, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όπου σας ρωτάει ο δημοσιογράφος Λεωνίδας Βατικιώτης σε σχέση με τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε στο διάγγελμά του τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου σημαντική επιτυχία. Εσείς πώς την αποτιμάτε? Την αποτιμώ ιδιαιτέρως αρνητικά, αφού οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τους δανειστές παραπέμπουν ουσιαστικά σε υλοποίηση του παρόντος προγράμματος και σε νέα αξιολόγηση πριν από την ολοκλήρωση της οποίας δεν θα καταβληθεί ούτε ένα ευρώ από την Ελλάδα. Προφητικά τα είπατε τότε. Προφητικά διάβασα τη συμφωνία. Τα είπατε προφητικά τότε, γι' αυτό το διάβασα, διότι χωρίς την πέμπτη αξιολόγηση δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ προς την Ελλάδα. Τι θα γίνει τώρα? Λοιπόν, τώρα για να πω. Εσείς τώρα μεταξύ μας. Ναι, δεν μας βλέπει και κανείς τώρα. Ναι, είμαστε μεταξύ μας εδώ. Λοιπόν, θέλετε συμφωνία ή δεν θέλετε? Λοιπόν, εξαρτάται με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Και επειδή ακριβώς αναφερθήκατε στην συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, χωρίς να τοποθετούμαστε γεωγραφικά, ιδεολογικά και πολιτικά τοποθετούμαστε, η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου θεωρώ ότι ήταν μια λεόντια συμφωνία για την χώρα μας, την οποία απεδέχθηκαν. Εκτιμώ ότι εδώ έχει παιχτεί ένα παιχνίδι. Λιόντια, επειδή δεν πήραμε ρευστό, λέτε. Ναι, σαφώς, γιατί εδώ οι συμφωνίες είναι δούλε και λαβίν. Όταν δεν παίρνεις... Γιατί δεν σας άκουσαν τότε στην ηγεσία της ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Διότι αριστερή, αλλά καλά τα είπατε τότε. Διότι αν είχαμε πάρει ρευστό τότε δεν θα είχαμε κολλήσει τώρα. Κοιτάξτε να δείτε... Τώρα, εξαρτάται ο καθένας, δεν οριοθετείται μόνο με βάση κάποιους χαρακτηρισμούς. Συμφωνώ. Και τη στάση ζωής του. Άλλωστε, έτσι δεν είναι. Η εποχή είναι πέρα από ετικέτες και στερεότυπα, έτσι. Σαφώς, και όλοι κρινόμαστε καθημερινώς. Πέρα από έτσι, μπράβο. Καθημερινώς, και το τονίζω αυτό. Λοιπόν. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και επειδή. Και πείτε μου, λοιπόν. Λοιπόν, είχαμε εκτιμήσει, εγώ προσωπικά είχα εκτιμήσει αυτή την συμφωνία και κάποια και άλλοι, αρκετοί. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Λοιπόν, η ζωή απέδειξε ότι πραγματικά έτσι ήταν. Και μάλιστα είδαμε και κυβερνητικά στελέχη τώρα που είπαν ότι εντάξει, ήταν ένα λάθος. Ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Ήταν λάθος. Ναι, και ο Πρωθυπουργός. Μας παραπλάνησαν, είπε. Ναι. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η τακτική εκ μέρους των δανειστών γίνεται συνεχώς. Εγώ δηλαδή που έχω μιλήσει και με συναδέλφους που πηγαίνουν. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να βάλουμε φωτογραφίες. Να πάρουμε από ένα βελάκι και να τις πετάμε. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν το λέω. Ακόμη και να εκστρατεύσουμε και να καταλάβουμε και το Βερολίνο. Μαζί σας θα είμαι. Το ερώτημα είναι, η έρμη Ελλάδα μένει από ρευστό. Άρα τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε το ρευστό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, έτσι δεν είναι? Το ότι είναι κακή, το ότι έχουμε μια νεοφιλελεύθερη στροφή μιας Ευρώπης που ξεκίνησε διαφορετικά. Το ότι η Ευρώπη σήμερα έχει παρεκκλίνει σε σχέση με τις παραδοσιακές αξίες της. Αυτά να τα δεχθώ. Αλλά η αριστερά, όπως κάθε πολιτική δύναμη, πρέπει να λάβει υπόψη τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη. Για να μπορεί να προχωρήσουμε, έτσι. Ναι, μόνο που ο συσχετισμός δύναμης, αν το δούμε ιστορικά, αλλάζει πάντα. Τίποτα δεν μένει ιστορικά σταθερό. Αλλάζει πάντα. Κάποιες φορές γίνονται και η αρχή. Και γιατί θέλω να πω, μου λέει, θέλετε τη συμφωνία. Μα το περιεχόμενο της συμφωνίας έχει σημασία. Αν κάτι... μου πει εμένα κάποιος ότι σου κόβω μισθούς, συντάξεις, τα πάντα, γιατί να το θέλω, για αφού δεν ξέρω ότι θα ζήσω χειρότερα. Για να ρωτήσω, η κυρία Σπανού συμφωνεί με τις 47 σελίδες που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση? Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε με ένα κείμενο, το οποίο μάλιστα, εντάξει, υπερβαίνει. Υπερβαίνει τα όρια των αποφάσεων, δεν είναι μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων, θέλω να μέσα αφήσει. Ποιον αποφάσεων? Υπήρχε η απόφαση των συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε η απόφαση τελευταία, η πρόσφατη, της Κεντρικής Επιτροπής. Και ανεξάρτητα τι άποψη είχε ο καθένας, είναι σεβαστή απόφαση απολύτως. Mm-hmm. Και τα ίδια και πολλά κυβερνητικά στελέχη είπαν ότι ήταν υποχώρηση στην προσπάθειά μας να βρεθεί μια συμφωνία. Αλλά βλέπουμε ότι ούτε αυτό το δέχονται οι δανειστές. Ένα λεπτό, αφήστε τους δανειστές. Εσείς το δέχεστε αυτό?
Προσωπικά, θα το στηρίξετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά εγώ. Τις 47 σελίδες που έστειλε η Εθνική Κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, δεν υφίσταται τώρα 47 σελίδες. Τη στιγμή που δεν τα δέχονται ούτε εσείς. Αφήστε τι δέχονται και τι δεν δέχονται. Για να περάσει. Εγώ λέω εσείς, αν ερχόταν ο Τσίπρας και έλεγε το πέρασα το κείμενο αυτό. Το πέρασα από τις Βρυξέλλες. Θα το ψηφίσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ρωτάω. Εγώ θα σας πω για τον εαυτό μου. Έτσι, εσείς, εννοείται. Εγώ για τον εαυτό μου δεν θα το ψήφιζα. Δεν το ψήφιζα. Αυτό είναι σίγουρο. Αμέσως λοιπόν σας ρωτώ για να πάω στους άλλους. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εκτιμώ και το λέω σε σχέση με ζητήματα που εμπεριέχονται μέσα. Και σας λέω ότι ακόμα και οι κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι είναι υποχώρηση. Δεν λένε κανένας ότι είναι μέσα στα σύμφωνη, πλαίσια. Σύμφωνη. Υποχώρηση για να μπορέσουμε άλλωστε, να υπογραφεί μια συμφωνία. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Νίκος ο Βούτσης, κορυφαίο πολιτικό και κυβερνητικό στέλεχος, είπε ότι θα πάμε σε μια επώδυνη συμφωνία, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, κοιτάξτε όμως η επώδυνη. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ναι, αφήστε μου όμως και να ολοκληρώσω. Όχι, για, για να δω αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Διότι ένα σοβαρό πολιτικό στέλεχος της αριστερής πτέρυγας, όπως είστε εσείς, του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο λέει ότι εγώ ακόμη και τις 47 σελίδες, αν τις περνούσε ο κύριος Τσίπρας από τις Βρυξέλλες και τις έφερε στην κεντρική μας επιτροπή, δεν θα το ψήφιζα. Η κυρία Σπανού, λοιπόν, τι έχει στο μυαλό της? Όχι, εγώ έχω δηλαδή, στο ποια μυαλό είναι η άλλη επιλογή? Ναι, θα με αφήσει όμως να πω, να εκφράσω τις σκέψεις μου. Έτσι. Λοιπόν, μέτρα τα οποία είναι ηφαισιακά, θεωρώ, και μειώνουν και μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση εισοδήματος. Εισοδήματος. Λόγω της αύξησης των φόρων. Βεβαίως. Λοιπόν, οι 47 σελίδες οδηγούν σε μείωση εισοδήματος. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι δεν βοηθάνε, ούτε φυσικά δεν βοηθάνε στο επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού, το οποίο έχει φυγεί και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα χρόνια τα προηγούμενα, αλλά δεν βοηθάνε και την οικονομία της χώρας. Αυτή θα ήταν. Άρα, και κατά τη γνώμη σας, ποια θα είναι η άλλη λύση? Ακούστε να δείτε. Η εναλλακτική. Εδώ φτάνουμε, υπάρχει μια κατάσταση που τη ζούμε επί 5 χρόνια. Mm-hmm. Η ύφεση έχει φτάσει στο 25-26%, η ανεργία καλπάζει, γιατί και τα στοιχεία που την παρουσίασαν το προηγούμενο, το 2014. Η ανεργία, όχι η ύφεση, 25-26%. Η ανεργία, όχι η ύφεση. Και η ύφεση, όταν είχε μια μικρή υποχώρηση, οφείλεται στην τουριστική. Ναι, δεν είναι αυτό κίνηση. Το νούμερο, αυτό θέλω ναι, να πω. Ναι, τέλος πάντων, το 25% του ΑΕΠ της χώρας έχει χαθεί. Να είμαστε, για να το πω σαφώς. Ότι υπάρχει Ελλάδος 25%, ναι. Λοιπόν, το ΑΕΠ της χώρας έχει χαθεί. Η χώρα έχασε το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Λοιπόν, μόνο σε καιρό πολέμου γίνεται αυτό. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Βαρουφάκης, με ειδοποιούν στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε ένα λεπτό, μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Θα θέσει τέλος στο ελληνικό δράμα, στην ελληνική κρίση των τελευταίων ετών, όχι μόνο της σημερινής συγκυρίας. Εξηγήσαμε ότι οι δύο πλευρές, η δική μας πλευρά και η πλευρά των θεσμών όλο αυτό το καιρό, έχουν έρθει αρκετά κοντά. Τουλάχιστον όσο αφορά τα δημοσιονομικά, οι δικές μας συμβιβαστικές προτάσεις μας έφεραν 0,5% του ΑΕΠ κοντά στις θέσεις των θεσμών. Αυτή η διαφορά, αυτό το κενό του 0,5% σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια έλλειψη συμφωνίας. Ο πραγματικός λόγος που οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις διακόπησαν πριν από μερικές μέρες, όπως θα ξέρετε όλοι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως είπαν οι εκπρόσωποι των θεσμών στους δικούς μας εκπροσώπους, οι εκπρόσωποι των θεσμών δεν είχαν εντολή να διαπραγματευτούν περαιτέρω όσο αφορά την ουσία των μέτρων για να καλυφθεί αυτό το δημοσιονομικό κενό, και σε καμία περίπτωση δεν είχαν εντολή να συζητήσουν τις προτάσεις μας για το δημόσιο χρέος και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε εμείς και εκείνοι να συμβιβαστούμε όσο αφορά τα παραμετρικά μέτρα που εκείνοι ήθελαν σε σχέση με τις προτάσεις μας για το χρέος. Στην παρουσίασή μας επισημάναμε το σημαντικό άρθρο του Olivier Blanchard, που είναι ο Chief Economist, ο βασικός οικονομολόγος, ο Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένα άρθρο το οποίο είχε τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Ελλάδα, μία αξιόπιστη συμφωνία». Αυτά λοιπόν λέει, και φαντάζομαι ότι θα εκφράζεται δια μακρόν, ο κύριος Βαρουφάκης στο Λουξεμβούργο μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup. Εμείς επιστρέφουμε στο στούντιο
Επαναλαμβάνω τους καλεσμένους. Δέσποινα Σπανού από το ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Τσιάρας από τη Νέα Δημοκρατία, Αχιλλέας Μυρονόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ΟΤΟΕ, Δέσποινα Κουτσούμπα από την Ανταρσία. Λοιπόν, μπορώ να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Και έτσι. Προσέξτε, επειδή μας παρακολουθεί κόσμος. Ναι, αλλά με διακόπτεται συνεχώς. Για να έχουμε. Μα δεύτερο, εγώ, ο Βαρουφάκης είναι αυτός. Πώς εντάξει, το κάνουμε. Και πιο μπροστά, για να ξέρουν οι γενικοί. Αλλά για να έχουμε μία εικόνα. Σας έχω ρωτήσει, με δεδομένο ότι μου είπατε ότι και τις 47 σελίδες, αν περνούσε ο Αλέξης Τσίπρας από τις Βρυξέλλες, εγώ δεν θα τις ψήφιζα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τι εναλλακτική πρόταση για τη χώρα έχετε στο μυαλό σας? Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν ξεκαθαρίζω ότι οι 47 σελίδες πλέον δεν υφίστανται. Δεδομένου ούτε αυτές. Θα δούμε τι υφίσταται. Συγγνώμη. Θα, μα με θα αφήσετε... δούμε τι υφίσταται. Θα με αφήσετε να πω αυτό που θέλω να πω. Τι να κάνω. Αλλά... Λοιπόν, δεν υφίστανται ούτε αυτές και το βλέπουμε. Δηλαδή, τις πήρε πίσω η ελληνική κυβέρνηση, αυτό λέτε. Είναι το καλό σενάριο, έτσι. Μα δεν είναι ούτε αυτό. Τις πήρε πίσω. Μα ούτε αυτό δεν μπαίνει για συζήτηση. Μα δεν απασχολεί αυτό. Εγώ σας λέω ότι τις υπέγραψε και τις έστειλε. Δεν υπάρχει είναι το κείμενο που έχουν από την ελληνική πλευρά. Είναι το καλό σενάριο για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτα συμφωνημένο. Αυτό εννοώ. Ασφαλώς δεν υπάρχει συμφωνημένο. Λοιπόν. Αλλά είναι θέση της ελληνικής πλευράς. Το υπέγραψε και το έστειλε. Πρόταση της ελληνικής πλευράς. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη, σας είπα. Και γι' αυτό το κείμενο οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης είπαν ότι ήταν μια σαφής υποχώρηση μόνο και μόνο για να επιτευχθεί η συμφωνία. Μάλιστα. Αλλά ούτε και, αυτό, ούτε και με βάση αυτό συμφωνείτε. Δεν επιτυχάνεται η συμφωνία. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται δεκτό. Λοιπόν, επομένως δεν συζητάμε ούτε σε αυτό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι, επειδή ρωτάτε εμένα με βάση και το προηγούμενο άρθρο, θεωρώ ότι, ότι μέτρα ηφαισιακά περαιτέρω δεν μπορεί να ληφθούν στη χώρα. Θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο πρόβλημα και είπα. Κοινωνικό και οικονομικό. Έτσι, λοιπόν. Είπατε για μέτρα που αφαιρούν εισόδημα. Ναι. Και λέω, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η εναλλακτική λύση? Κοιτάξτε, με αυτά που μας ζητούν. Ναι, ναι. Επειδή όμως με αυτά που μας ζητούν, γιατί πρέπει να δούμε και τι ζητούν οι δανειστές. Οι δανειστές ζητούν περαιτέρω. Όχι, για με συγχωρείτε. Λοιπόν, για το για ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η εναλλακτική? Για τη χώρα σημαίνει, δεν έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Ναι, από το μυαλό του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ποια είναι η εναλλακτική λύση, αυτό λέω. Εμένα, μου ρωτάτε προσωπικά, λέω. Έτσι, λοιπόν. Σας λέω ότι εφόσον λοιπόν ζητάνε αυτά τα μέτρα, ναι. Μείωση, περαιτέρω μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,8 δις και συνολικά 2,5 δις πρωτογενές πλεόνασμα κάθε χρόνο, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Όποιος το πει αυτό δεν νομίζω είναι. Λοιπόν, λοιπόν, θεωρώ ότι η χώρα δεν πρέπει να υπογράψει. Ωραία. Και επειδή, θέμα, και επειδή βασική αρχή είναι η ευημερία του ελληνικού λαού, ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση δεν μπορεί να μας διώξουν από το ευρώ, αλλά μπορεί να μην έχει καθόλου χρηματοδότηση. Τι κάνουμε? Μπορείς να προχωρήσεις και σε άλλες λύσεις. Και σε άλλες λύσεις. Σε περίπτωση που σε αναγκάσουν, ναι. Μπορείς να πας και σε άλλο νόμισμα. Καθαρό είναι από την προσωπική μου άποψη. Εσείς αν σε αναγκάσουν. Αν σε αναγκάσουν. Η επιστροφή στην δραχμή είναι λύση. Αλλά όχι, με συγχωρείτε. Ποτέ, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν συζητήθηκε σε αυτή τη χώρα ποτέ ποιο είναι το κόστος παραμονής μας στο ευρώ και ποιο είναι το κόστος αποχώρησης. Ποτέ. Θεωρήθηκε εθνικός στόχος από την αρχή. Ποτέ δεν συζητήθηκε. Και μάλιστα ήταν και άνθρωποι που μπορεί να μην ήταν των ίδιων απόψεων με μένα και άνθρωποι συντηρητικοί σε σχέση με τις συνθήκες που μπορεί να επικρατήσουν σε μια χώρα αν συμφέρει την οικονομία της, την κοινωνία κτλ. Λέτε ότι ποτέ. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε ποτέ. Και το λοιπόν, θέμα της δραχμής. Η χώρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει να συζητήσει όλα τα σενάρια με βάση μία αρχή. Την ευημερία του ελληνικού λαού και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μάλιστα. Θα έπρεπε να τα συζητήσει όλα. Μένουμε και θα έπρεπε εδώ. Και να έχει σχέδια όχι μόνο μια κυβέρνηση που συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση της χώρας θα έπρεπε να έχει. Να μείνουμε εδώ, να πάμε στον κύριο Τσιάρα. Θέλω να σας ζητήσω την άποψή σας και τη θέση σας να αξιολογήσετε αυτά που είπε η κυρία Σπανού. Διότι η κυρία Σπανού δεν είναι μια μεμονωμένη φωνή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν εκφράζει την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Όχι, όχι, συγγνώμη. Δεν είναι η πλειοψηφία. Με συγχωρείτε. Με ρωτήσατε την προσωπική μου άποψη. Άλλο λέω. Σαφώς απάντησα την κρίση τη δική μου. Η πλειοψηφούσα άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτή. Ασφαλώς. Κατά την κρίση τη δική μου, υπάρχουν και άλλα στελέχη που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτό? Και στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που έχουν άλλη άποψη. Από πλέον υπάρχουν και διεθνείς οικονομολόγοι. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Για τη Νέα Δημοκρατία η παραμονή στο ευρώ είναι εθνική κόκκινη γραμμή. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει διατυπωθεί τόσες πολλές φορές. Έχουμε αναλάβει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος όλη την προηγούμενη περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο μόνο και μόνο να μπορέσει η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά δύσκολες επιλογές.
Η μία είναι να υπογραφεί μια συμφωνία, είτε οριστική είτε συμφωνία γέφυρα, που μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του κειμένου των 47 σελίδων, δηλαδή της δικής μας πρότασης, ενώ από την πλευρά της ελληνική, από την ελληνική πλευρά. Και η άλλη περίπτωση θα είναι ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε αυτό που προτείνει ως έσχατη λύση η κυρία Σπανού, την οποία άκουσα νωρίτερα, δηλαδή ουσιαστικά σε ένα εθνικό νόμισμα που σημαίνει ταυτόχρονα και χρεοκοπία της χώρας. Στη μεν πρώτη περίπτωση, για να είμαστε ειλικρινείς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει απολύτως αντιμέτωπος με όλη του την προεκλογική ρητορική. Ουσιαστικά θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο ούτε στο ελάχιστο δεν είχε υποσχεθεί στους Έλληνες πολίτες. Θυμηθείτε ότι σχίζαμε τα μνημόνια την επομένη των εκλογών, καταργούσαμε τους φόρους, τον έμφυα, ξαναδίναμε δουλειά σε όλους απολυμμένους, ξαναπροσλαμβάναμε και εγώ δεν ξέρω πού. Φροντίζαμε ώστε η ευημερία και η ευτυχία των πολιτών να είναι ο βασικός στόχος και η άμεση επιλογή, χωρίς ουσιαστικά να αιτιολογείται αυτό με τον συγκεκριμένο τρόπο που θα μπορούσε να επιτευχθεί για την επόμενη ελληνική κυβέρνηση. Και βεβαίως το mail Χαρδούβελη, το οποίο λιδωρήθηκε τόσο πολύ, να φαντάζει ως ένα αστείο μπροστά στα προτινόμενα μέτρα του κειμένου των 47 σελίδων. Δεν το λέω εγώ. Δεν είναι έτσι. Το είπε ο κύριος Βούτσης. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Εγώ μπορώ να σας πω λέξη προς λέξη και θέλετε, τα δύο. Εγώ προσπάθησα να είμαι ευγενής απέναντί σας. Θα είχα πάρα πολλά να αντικρούσω. Άκουσα αυτό τα οποία είπατε και το είναι η προσωπική μου τακτική. Αφήστε να πω την άποψή μου και ό,τι θέλετε βεβαίως θα το συζητήσουμε από εκεί πέρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στη μεν συγκεκριμένη επιλογή ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί αντιμέτωπος σε μια, αν θέλετε, συγκροτημένη άποψη, την οποία διαμόρφωσε και με την οποία ουσιαστικά κέρδισε τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Από την άλλη πλευρά, η πιθανή, αν θέλετε, επιστροφή στη δραχμή, πρόταση Plan B της κυρίας Πανού, πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει. Και αν πρέπει κανείς να το εξηγήσει και να το αποτυπώσει στους Έλληνες πολίτες και στην ελληνική κοινωνία, η ευθύνη προφανώς ανήκει στην κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά, δεν σας το κρύβω, ότι έκανα μια προεκλογική καμπάνια βασιζόμενος σε μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματολογία όπου εξηγούσα στους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει τυχόν χρεοκοπία, τι σημαίνει τυχόν επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, δραχμή, όπως και αν το ονομάσουμε. Έχει ευθύνη όμως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που παλινδρομεί μεταξύ λεονταρισμών από τη μια πλευρά και προσπάθειας εξέβρεσης κοινού τόπου παύλα λύσης από την άλλη, να βγει και να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες τι θα συμβεί αν δεν πετύχει συμφωνία. Διότι κακά τα ψέματα, τα παραδείγματα συγκεκριμένων χωρών που με έναν συγκεκριμένο τρόπο ξεφύγαν μέσα από έναν έλεγχο ή μέσα από μια σχέση, συμφωνία που είχαν με τους θεσμούς, όπως τους ονομάζουμε σήμερα, ξέρουμε ποια τύχη είχαν και ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα στις χώρες αυτές στις οποίες αναφερόμαστε. Αν λοιπόν θέλουμε η Ελλάδα να οδηγηθεί σε ένα τέτοιο δρόμο, αν θέλουμε η ελληνική κοινωνία στο όνομα της αναζήτησης αξιοπρέπειας, την οποία και εγώ υποστηρίζω προσωπικά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, όπως ξέρω ότι η ιστορία των μνημονίων δημιούργησε τρομερά αδιέξοδα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και σε όλα τα επίπεδα. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα, πρέπει με πολύ σαφή τρόπο, με ευθύνη, με αξιοπρέπεια και με καθαρότητα λόγου να απευθυνθούμε στους Έλληνες πολίτες και να τους πούμε ποια θα είναι η δική τους επόμενη μέρα. Δεν είναι το capital control, δεν είναι ο έλεγχος κεφαλαίων, αν θέλετε, το μοναδικό σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε και να κινδυνολογήσουμε. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την πραγματική αξιοπρέπεια των ανθρώπων στην περίπτωση της χρεοκοπίας. Και αυτό πρέπει να το πούμε με πολύ σαφή τρόπο. Ένα ερώτημα. Όποιος ανεύθυνα, λέει. Αν θα μειωθεί ότι η αγοραστική δύναμη και το βιωτικό επίπεδο. Μα το συζητάτε. Των Ελλήνων και των Ελληνίων. Αυτό που με ρωτάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτό που με ρωτάτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι απλά αυτονόητο. Αυτό που λέτε. Δεν είναι απλά αυτονόητο. Δηλαδή με τι 47 σελίδες του ΣΥΡΙΖΑ θα μειωθεί. Εγώ προφανώ και αν μου επιτρέπετε. Κάνει τέτοια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου επιτρέπετε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πριν με ρωτήσατε. Επιτρέπετε. Εσείς απαντήσατε σαφώς. Αν μου επιτρέπετε. Εγώ σέβομαι την καθαρή θέση της κυρίας Πανού. Δεν είναι εκεί το θέμα. Έχει καθαρή θέση. Προφανώς σε μια συζήτηση πρέπει να ακούγονται και άλλες απόψεις και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να κάνουμε γνωστό στους πολίτες τι πιστεύει ο καθένας. Διότι αν ενδεχομένως κληθούν οι Έλληνες πολίτες να ξαναποφασίσουν για το αν θα πάμε στη χρεοκοπία σε μια περίπτωση ρήξης, θα πρέπει να γνωρίζουν και τι σημαίνει χρεοκοπία. Διαφορετικά το να λέμε ότι έχουμε Plan B και ότι αυτό είναι επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και να κινούμαστε με έναν απολύτως ανεύθυνο τρόπο λέγοντας πράγματα τα οποία ξέρουμε που θα μας οδηγήσουν, προφανώς συνιστά και μια τεράστια ευθύνη απέναντί τους. Το να πω καλώς ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα, γιατί αυτό συμβαίνει όταν βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αγωνιώδη τρόπο να προσπαθούν να συνεννοηθούν και να βρουν κοινό τόπο
ουσιαστικά συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους ή με τους δανειστές ή με τους θεσμούς, όπως θέλετε πείτε το, αυτό προφανώς συνιστά μια δικαίωση όλων ημών που λέγαμε ότι αυτά τα οποία λέτε είναι εκτός πραγματικότητας. Διότι αυτό διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι διαπιστώνουν ότι προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τα ευρωπαϊκά χρήματα. Προφανώς δεν μπορούμε να δώσουμε λύση ή να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας αν δεν μας δώσουν αυτά τα έρημα δανεικά οι εταίροι μας, οι θεσμοί. Αλλά και από την άλλη πλευρά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, διατρανώνουμε την αντίθεσή μας. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας και πρέπει, επαναλαμβάνω, με εντυμότητα και αξιοπρέπεια να μείνουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Λέω ένα τελευταίο. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της συμφωνίας. Με μία φράση τελειώνω. Με μία φράση. Εγώ λοιπόν σας ξεκαθαρίζω, είμαι από αυτούς που εύχονται και νομίζω ότι και η παράταξη στην οποία ανήκω ουσιαστικά με την ίδια ευθύνη στέκεται απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι από αυτούς που εύχονται, προφανώς όχι με μέτρα αναξιοπρέπειας, αλλά με μέτρα που θα διασφαλίζουν μια ελάχιστη αξιοπρέπεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εδώ που φτάσαμε. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν και εύχονται ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να βρει ένα τόπο συμφωνίας με τους δανειστές. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Πρέπει όμως αυτή τη συμφωνία, και εδώ είναι το κρίσιμο ζητούμενο, να καταλάβουμε ότι πέραν όλων αυτών των μέτρων, πέραν όλων αυτών ενδεχομένως των υποχρεώσεων που θα δημιουργήσουμε, μια εξίσου διακριτή παράμετρος, θα έλεγα ισότιμη και ισάξια με αυτό το πακέτο μέτρων που μπορεί να μας επιβάλλουν, να προσδιορίζεται με σαφή τρόπο πώς θα γίνει η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτή η συζήτηση, η οποία γίνεται σε μια εποχή που ο ιδιωτικός τομέας έχει σκάσει και δεν υπάρχει, σε μια εποχή που η κυβέρνηση στην πραγματικότητα έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, αν δεν μιλήσουμε για ανάπτυξη, δεν θα μπορούμε να προσδιορίζουμε τίποτα με ελπίδα για την επόμενη μέρα. Με καλέσατε, είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με καλέσατε σαν άποψη, σαν προσωπική άποψη. Και εγώ ήμουν σαφής. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορώ να ακούω να βομβαρδίζεται κάτι άλλο και αν δημιουργείται μια άλλη άποψη χωρίς να απαντώ. Ναι, να μιλήσουν δηλαδή, και άλλοι και να επανέλθουμε. Με αυτό που λέει ο κύριος Τσιάρας, μοίρα Μάλιστα. του ελληνικού λαού είναι μόνο η φτώχεια και η υποτέλεια. Διότι επειδή 5 χρόνια ζούμε μνημόνια και τα έχουμε δει, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε δεν θα έχουμε εξοντωθεί όλοι. Αν συνεχίζατε το προηγούμενο πρόγραμμα, η πραγματικότητα θα ήταν πολύ καλύτερη. Πάντως και ο κύριος Σαμαράς αντιμνημονιακός ξεκίνησε. Έφτασαν αυτά τα νούμερα, καλά. Κύριε Τσιάρα. Το γεγονός ότι σε 4 μήνες έχετε διπλασιάσει τον εσωτερικό δανεισμό της χώρας. Ότι καταφέρατε ουσιαστικά τον ιδιωτικό τομέα να πνέει τα λίστια, είναι μια πραγματικότητα που την ξέρουν όλοι. Δεν το κατάφερε κανείς. Ναι, ναι. Δική σας επιτυχία ήταν. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε αν στραφείτε στην αγορά. 24 Φεβρουαρίου. Γιατί προφανώς δεν ξέρουμε ποιος παράγει πλούτο στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε και ποιοι τον καταλυστεύουν. Διακοπή για διαφήμιση. Πάμε και επαναρχόμαστε. Δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Μηρονόπουλο και την κυρία Κουτσούμπα και είμαι βέβαιος ότι ο καθένας από διαφορετική άποψη και κάθε μία έχουν ενδιαφέροντα πράγματα να μας πούν. Σε λίγο παρακαλώ.